Λοιπόν, προχωράμε. Γράφετε τελευταίο ότι μπαίνουν την Κυριακή τρεις νέες παίκτριες. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η Ειρήνη Παπαδοπούλου και η Ελευθερία Ελευθερίου. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτή την Κυριακή δεν μπαίνει καμία από τις τρεις. Όμως εμείς εντοπίσαμε μία από τις τρεις, την Ελευθερία Ελευθερίου. Έχουμε την Ελευθερία Ελευθερίου. Και ας ακούσουμε την ίδια αν αυτή την Κυριακή ταξιδεύει, θα μπει, μπαίνει στο παιχνίδι. Άνθρωπέ μου, είμαι στην εκπομπή. Την έχω την Ελευθερία Ελευθερίου, όμως ο νέος. Ευχαριστώ, αγόρι μου, κι εγώ. Γεια! Αναλόγω με μέσα. Τι κάνεις, πώς είσαι, που προπονείσαι τόσο σώμα. Είμαι καλά, είμαι καλά. Είσαι πάνω 2 ώρες γεμάτες. Ναι, εντάξει, κάνω. Κάνεις τη γυμναστική. Ναι, την κάνω, το γυμνολιώνω το κορμί. Πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται. Τελικά τι θα γίνει, θα μπει στο Survivor? Αν θα μπω. Δεν ξέρω αν θα μπω. Η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί ότι θα έμπαινε με την πρώτη φουρνιά, το Δεκέμβρη. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, ήμασταν δηλαδή σε προχωρημένο στάδιο και ήταν να γίνει. Για επαγγελματικούς λόγους δεν είχες μπει τότε. Έγιναν κάποιες αλλαγές, έγινε μετά. Γενικά είναι και κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν πίσω και με τη δουλειά μου και με τη δισκογραφία, όπου. Είμαι σε μια πολύ μεταβατική φάση τώρα. Είσαι με μπλε ή με κόκκινο. Αν έμπαινε, σε ποια ομάδα θα ήθελες να βρίσκεσαι? Και να σου είμαι ειλικρινής, αν έμπαινα, θα ήθελα να ήμουν στους μπλε και ας έχανα. Γιατί είναι λίγο πιο. Διασκεδάζουμε λίγο πιο πολύ. Έχουν γραφτεί πολλά και για την προσωπική σου ζωή, κάτι που εσύ δεν έχεις επιβεβαιώσει. Σε ενοχλεί? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Μόνο αν σε ενοχλεί, όχι να μου επιβεβαιώσει. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Έχω επιλέξει πολλά χρόνια να το κάνω αυτό. Ενοχλείσαι παρόλα αυτά με τα σχόλια γενικότερα, όχι να επιβεβαιώσει. Απλά δεν ασχολούμαι. Είναι κάτι που σε στεναχωρεί? Όχι τώρα, γενικότερα. Πάρα πολύ. Σα θέλω. Πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά. Εκατομμύρια χρόνια. Εμείς οι κουτσομπόλε τώρα λέγαμε κόπο, ντροπή. Λέγαμε με ποια είχε σχέση, αλλά δεν. Η Ελευθερία με μια προηγούμενη σχέση που είχε, δεν φωτογραφιζόντουσαν κιόλας και σε κάποια περιοχή. Ναι, και κάποια στιγμή αποφάσισε η κοπέλα όμως να μην το ξανακάνει. Επειδή λέει πολλά χρόνια πριν. Με το ταταράκι, το μοντέλο λες εσύ. Το ταταράκι. Θα τα βγάλει όλα αυτά. Δεν είναι μόνο. Και πριν ήταν ο Ανδρέας Γεωργίου. Όλα τα λέει τώρα. Και τα λέει γιατί ψέματα. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, αυτά έχουν γραφτεί. Εντάξει. Στην καραντίνα τους είχαμε βγάλει και Skype μαζί. Σε ποιο κανάλι ήμασταν? Στον Αντένα. Ρε φίλε, εσύ. Το θυμήθηκα τώρα, ναι. Τώρα κατάλαβα τι έκανε. Τι κάνει, κορίτσι μου. Τι ωραία, είχαμε βγάλει. Καλέ, ήμουνα κι εγώ εκεί τότε. Δίκιο έχετε. Από την πλατεία της Γλυφάδας. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεται. Είναι σοβαρό το να μπει. Απλώς υπάρχει κάτι. Καλή βαλίτσα έτοιμη είναι. Που αιωρείται και ακόμα δεν τους έχουν πάρει να τους βάλουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και να φύγουν για Άγιο Δομήνικο. Και δεν είναι μόνο η Ελευθερία. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους υπόλοιπους που έχουν συζητηθεί και με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Και με την Ειρήνη Παπαδοπούλου, τον Γιώργη Καπηλίδη. Τον Ορέστη Τσάνκ, τον Νικόλα τον Αγόρου. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν περάσει προβλητικά. Σίγουρα η κόκκινη ομάδα χρειάζεται ενισχύσεις, γυναικείες. Οπότε κάποια στιγμή έχουν μείνει τρεις γυναίκες. Είναι οι τρεις γυναίκες που δεν μπορούν να συμπιστούν λόγω. Και η μπλε τι θα κάνει που ολοχάνουνε, ρε κορίτσι μου. Ναι, αλλά εμείς την κόκκινη θέλουμε να πάει ελευθερία. Γιατί? Ναι, αλλά εκείνη πιστεύει έχω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι αυτόν τον κανόνα, των τριών. Ναι. Οπότε πρέπει να μπει γυναίκα, ώστε να είναι βέβαια. Καλά, εμείς για άλλο λόγο το λέμε. Ναι, οκ. Εσένα δεν σε αφορά, φαντάζομαι, γιατί είσαι πολύ cool. Δεν το άκουσα και βέβαια. Μπει ελευθερία, δεν μπει, εσένα δεν σε νοιάζει. Δεν μπορώ να σου πω. Όχι ότι δεν σε νοιάζει, ότι δεν σε απασχολεί. Γιατί υπήρχε όλο αυτό το παρασκήνιο. No comment. Δεν την ανησυχεί. Δεν σε ανησυχεί, το κρατάω.